γιατί με ενδιαφέρει Άνδρος, γιατί είναι ο τόπος καταγωγής του παππού μου. Ήταν από την Αλαμανιά, το Κόρθι. Εγώ πάντα ασχολούμαι και με κείμενα και με διάφορες αναφορές. Οπότε το έργο ουσιαστικά είναι μια σύνθεση. Είναι ένα καράβι που πλέει και σαν από κάτω, σαν αντικατοπτρισμός, είναι η χώρα της Άνδρου. Και βρήκα αυτή τη φράση στο διαδίκτυο ψάχνοντας, που λέει ότι η Άνδρος δεν είναι εδώ, αλλά ταξιδεύει χιλιάδες χρόνια σε όλα τα πελάγη του κόσμου. Οπότε μου άρεσε αυτή η ιδέα της ταξιδιάρας, ας πούμε, Άνδρου, που έχει παράδοση στην Αυτιλία. Και σε σχέση με τον παππού μου που είχε φύγει 15 χρονών για να πάει με πλοίο στην Αμερική τότε. Τα υπόλοιπα έργα έχουν να κάνουν γενικότερα με το ταξίδι. Έχω μια ενότητα που είναι, λέγεται Αναζητώντας τον Οδυσσέα. Ένα δεύτερο μεγάλο έργο που συμμετέχω στην έκθεση έχει να κάνει πάλι με τη μετανάστευση και σε σχέση με τη γλώσσα. Δείχνει ένα σπίτι με ένα κυπαρίσι και ένα κοχύλι. Είναι το σπίτι που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην Άνδρο και στο φιλόξενο χώρο της Αδαμαντίας. Ελπίζω να έρθετε να δείτε όλη την έκθεση. I came last July at Elpitopou. Invited by Eva Bonito to Blue, and it was a real intense experience. We worked at Door. That's where I met Irini Tatakini, who was my assistant on that piece. So I came back with great pleasure to Andros, and I'm very happy to be back. Second time is always different, no? You know, when you go back to somewhere, you recognize the place and the people. And have three landscapes, some kind of, well, yeah, two landscapes, maybe a bit more traditional landscapes with the sky, the horizon. It's maybe more mental landscapes than actually working from the reality. So this painting I made last April in Athens actually is maybe a bit more mental again. It's funny because I left them, I went back to Paris after the lockdown and then came back and then I saw them again after all that time. Μεγάλη χαρά να συμμετέχω μαζί με τέσσερις εξαίρετους συναδέλφους καλλιτέχνες σε αυτή την έκθεση The I Love Within, με τους οποίους είχαμε μια πολύ γόνιμη ανταλλαγή μέχρι τώρα, μέχρι την ολοκλήρωση του στισήματος της έκθεσης. Σήμερα περιμένουμε εδώ τα εγκαίνια. Είναι πάντα ενδιαφέρον να βλέπεις πώς προσεγγίζει ο κάθε καλλιτέχνης ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως είναι το τοπίο. Συνεχίζω να έρχομαι στην Άνδρο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η γυναίκα μου είναι από την Άνδρο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να εξερευνώ το τοπίο, το οποίο είναι βέβαια ένα τοπίο με πολύ δυναμική, όπως είναι αυτό της Άνδρου, με ωραίο υψόμετρο, πράσινο και πάντα τη θάλασσα. Το μόνο που με εμποδίζει λιγάκι είναι ο άνεμος, βέβαια, αλλά αυτό εντάξει, το κανονίζω. Συγκεκριμένη έκθεση, υπάρχει βουρκωτή εδώ, ένα τοπίο πραγματικά που με έχει εμπνεύσει λόγω και του χαμηλού βαρομετρικού που έχει βουρκωτή, που συναντάει κανείς και λίγη ομίχλη και θα ήθελα να το κάνω και το χειμώνα. Εδώ είναι τον Ιούνιο η θέα προς την παραλία της Άκλα. Είχα ζωγραφίσει επίσης από το Καλκολινιώνα, το τοπίο που βλέπει κάτω στη θάλασσα του Αιγαίου. Και είχα τελειώσει και πρόσφατα το τοπίο από την Αγία Θαλασσινή βλέποντας τον Υποριό, σε μια προσπάθεια να δώσω σε ένα μόνο έργο αυτό που δεν μπορεί να δει το μάτι με μια ματιά. Δηλαδή δεν μπορεί να κοιτάξει ταυτόχρονα σε τόσο μήκος. Οπότε το ενδιαφέρον σε αυτό το πίνακα κανονίζω ήταν ότι μπορώ να δείξω με μια ματιά το τοπίο του Υποριού, αυτό δηλαδή που ακόμα και μια φωτογραφία δεν μπορεί να πιάσει και το να σταθείς απέναντι από την Αγία Θαλασσινή δεν μπορείς να το κοιτάξεις δια μιας. Οπότε είμαι σε μια κατεύθυνση να δουλεύω τα τοπία της Άνδρου προσπαθώντας να συμπεριλάβω πανοραμικά ένα μεγάλο οπτικό πεδίο και το οποίο θα συνεχιστεί και μετά την έκθεση αυτή η προσέγγιση.
συμμετέχω στην έκθεση με 4 έργα. 2 είναι ζωγραφικοί, μικρές τεχνικές και τα άλλα 2 είναι κάπου στον χώρο. Είναι αυτό το installation τύπου λιτό, ξενάκι είμαι. Είναι το κεντρικό έργο για τη δική μου συμμετοχή ενώ στην έκθεση. Αυτό το εργάκι, το οποίο είναι από πυλό και έχω χαράξει σε κάθε ένα από αυτά τα μικρά αντικειμενάκια τη φρασούλα ξενάκι είμαι. Και επίσης πάνω εδώ είναι αυτό το πάλι μικρό εργάκι, το οποίο είναι χαρτοκοπτική στην ουσία. Αυτά τα δύο έργα είναι παλαιότερα έργα. Τα δύο που έχουν να κάνουν με τη ζωγραφική είναι αποκλειστικά δημιουργημένα για την έκθεση εδώ και αντλούν έμπνευση από εικόνες της Άνδρου. Αυτά εδώ τα ενσωμάτωσα πιο πολύ σαν μια αίσθηση του νησιού, του ξενιτεμού, μια πιο εσωτερική διάθεση. Τα άλλα δύο ζωγραφικά είναι επανάγνωστα όσον αφορά την Άνδρο. Όσον αφορά τη συμμετοχή μου στην έκθεση, προέκυψε από τη στενή φιλία με την Ειρήνη Τατάκη, η οποία είναι ανδριώτισσα. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ μπροστά από το δεκάπτυχο των θείων. Ένα έργο που έχω ζωγραφίσει από μνήμης, από φωτογραφία και από παρατήρηση. Έχει στοιχεία από τοπία, άλλοτε περισσότερο παραστατικά, με λεπτομέρειες και άλλοτε λίγο πιο αφαιρετικά. Αυτό που έχω προσπαθήσει να διηγηθώ είναι πώς η φύση, πώς νιώθουμε γύρω μας τη φύση και πώς αυτή αλλάζει ανάλογα με την εποχή, το φως και ανάλογα με το στιγμιότυπο, πόσο κοντινό δηλαδή είναι η σύνθεση που έχω επιλέξει να χρησιμοποιήσω. Επίσης, στην ίδια βάση, συνομιλεί το βίντεο που έχω τραβήξει κάποια πλάνα από το σημείο του παραποτιού, προσπαθώντας να καταγράψω τις κινήσεις του νερού, το ρυθμό του και όλη τη μεταβολή που επιδέχεται από τα στοιχεία, από το στοιχείο του αέρα, της φύσης γενικότερα. Επίσης, ένα έργο που θέλω να παρουσιάσω είναι «Ο δρόμος για το βουνό». Είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο της Άνδρου, πηγαίνοντας για την Βουρκωτή, που πάντα εκεί ψηλά δημιουργούνται χαμηλά βαρολετρικά και ιδίως το χειμώνα, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Συνήθως μελαγχολικό, είναι κάτι που συνδέεται με την εσωτερικότητά μου. Έχω ένα οβάλ σχήμα ξύλου, το οποίο το επέλεξα γιατί θεώρησα ότι έτσι εστιάζει καλύτερα στη σύνθεση του συγκεκριμένου θέματος. Ο ωκεανός είναι ένα μικρό έργο, το οποίο όμως παρουσιάζει κάτι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε έρχεται σε αντίθεση με την έννοια του ωκεανού, το μέγεθός του. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι με συναδέλφους στους οποίους εκτιμώ το έργο τους. Νιώθω πάρα πολύ οικεία εδώ στην Άνδρο, το λόγο ότι είναι γενετήρά μου. Και ελπίζουμε να έρθει κόσμος, γιατί παρόλο τις δύσκολες συνθήκες τώρα και τον φόβο που επικρατεί, θέλουμε όλο αυτό να βρει ανταπόκριση και να ακούσουμε, να πάρουμε και εμείς πίσω σχόλια και εντυπώσεις.